Γεια σας, παιδιά. Δεν νομίζω να σας χαιρέτησα σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ ξεκίνησα σήμερα να καθαρίζω το παιδικό δωμάτιο, να βγάλω επιτέλους τα χαλιά που τα άφησα τόσο καιρό. Και έχω σχάσει ήδη, έχω ιδρώσει, αλλά ήρθε μια δουλειά που πρέπει να την κάνω οπωσδήποτε. Γιατί τώρα πρέπει να τραβήξω και τα κρεβάτια, γιατί σίγουρα από πίσω γίνεται ένας χαμός. Γιατί όσο είχαμε τα χαλιά, δεν μπορούσα να τα μετακομίσω. Να μπορώ να καθαρίσω από πίσω, ήταν πολύ δύσκολο. Οπότε χωρίς χαλιά τώρα γλιστράνε καλύτερα στο πάτωμα. Και λέγαμε με τον δικό μου τη Δευτέρα να το κάνουμε. Λέει τη Δευτέρα που θα είναι σπίτι να με βοηθήσει και αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι λέγαμε καιρό. Τη Δευτέρα, τη Τρίτη, τη Τετάρτη και αυτά. Και πάντα οπότε έχει λίγο χρόνο, ήρεμο και αυτό. Δηλαδή, και εγώ προτιμώ να κάνουμε άλλα πράγματα. Να πάμε έξω, να διασκεδάσουμε, να κάνουμε βόλτες και αυτά. Και όχι να κάτσουμε σπίτι να καθαρίσουμε και τέτοια. Οπότε, αφού έβγαλα τα στρώματα και όλα τα πράγματα που είχα από κάτω, που ήταν πάρα πολλά, είναι πολύ ελαφριά τα κρεβάτια. Δηλαδή, δεν είχα καθόλου θέμα. Δηλαδή, είναι πολύ ελαφριά. Τώρα, να τραβήξω λίγο τα κρεβάτια, να καθαρίζω λίγο από πίσω και να κάνουμε κάποιες αλλαγές που τα ζήταγε η Άννα χτες, που λέει θέλω το γραφείο να το βάλουμε αλλού, τα κρεβάτια αλλού, τις αρέσουν οι αλλαγές και λέω θα το κάνουμε όπως αρέσει εσένα. Πρώτα να το καθαρίσω, να είναι καθαρό γιατί σίγουρα έχει πολύ σκόνη. Και αυτά, και μετά να πάρω τηλέφωνο να πάρω τα χαλιά και είμαστε έτοιμοι for the summer. Thank you.
αυτή είναι η αλλαγή που κάνουμε, παιδιά. Τελειώσαμε με την καθαριότητα. Αυτή είναι η αλλαγή που θέλανε τα παιδιά να γίνει. Έτσι θέλανε τα κρεβάτια και μου είπαν ότι πια είναι μεγάλα παιδιά και θέλουν να κοιμούνται χώροι. Είμαι πολύ περιέργη να δω το βράδυ τι θα γίνει. Δεν θα στρώσω τα κρεβάτια τώρα, θα τα αφήσω έτσι να τα κάνω πριν κοιμηθούν, ώστε να πάρουν λίγο αεράκι τα κρεβάτια και τα στρώματα. Το μόνο που μου λείπει εδώ είναι θέλω να πάρω μια γωνία, γιατί εντάξει, θα μου πείτε δεν είναι μωρά, αλλά έτσι όπως παίζουν τα δικά μου το ψιλοφοβάμαι, είναι πολύ μυτερό, οπότε πρέπει να πάρω μια γωνίτσα εκεί μαλακή να βάζω, να μην χτυπάνε τα κεφαλάκια τους. Και προς το παρόν έτσι είναι. Εντάξει, λίγο εδώ πέρα πάνω να δω τι θα κάνω, πρέπει να πάρουμε να πάμε να πάρουμε κάτι ώστε να φτιάξουμε τα παζλ. Εδώ έχουμε πολλά παζλ που τα έχουμε τελειώσει με 1000 κομμάτια και θέλουμε να τα φτιάξουμε πίνακες. Ωραία. Οπότε αυτή είναι η αλλαγή. Να έχετε μια καλή μέρα. Φιλάκια, φιλάκια πολλά από μας και θα τα πούμε την επόμενη φορά.